ξέρω σε ποια ομάδα ήρθα, ξέρω τη δυναμική και το μέγεθος της ομάδας ΑΕΛ. Γι' αυτό και επέλεξα να είμαι σε αυτή την ομάδα. Όπως επίσης, μεγάλο ρόλο έπαιξε και οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που διοικούν την ΑΕΛ και όλα αυτά που είναι μια καινούργια, νέα καινούργια αυτή που γίνεται. Προσέγγιση που έγινε προς το πρόσωπό μου και γι' αυτό ο λόγος είναι που βρίσκομαι εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Προετοιμασία δουλεύουμε. Εντάξει, αν και δεν έχουμε τόσο χρονικό περιθώριο να σούμε τόσο, γιατί είναι λίγο το χρονικό περιθώριο με τα παιχνίδια, γιατί έχουμε κύπελλο την άλλη εβδομάδα και πρωτάθλημα μετά από δύο εβδομάδες που κατεβαίνουμε, καταλαβαίνεις. Δουλεύουμε έτσι όπως πρέπει να δουλέψουμε, δηλαδή με συγκεκριμένους στόχους και σκοπό, ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη να παρουσιάσει όσο το καλύτερο δυνατό έτοιμη, όταν θα έχει τις επίσημες υποχρεώσεις, αγωνιστικές υποχρεώσεις. Νιώθω ότι αυτός ο κόσμος είναι απίστευτος. Δηλαδή αγαπάει τόσο πολύ την ομάδα, είναι ζει για την ομάδα. Και ειδικά όταν έχεις αντίπαλους μέσα στη Λάρισα, νιώθεις μια πίεση. Είναι ο 12ος παίκτης, πιστεύω, της ομάδας. Αυτό που λένε ότι είναι ο 12ος παίκτης, είναι ο 12ος παίκτης πραγματικά. Δεν το έχουν πει. Δηλαδή, σχεδόν καμία ομάδα στην Ευρώπη που τόση πίεση να έχει τόσο κόσμο που πραγματικά να αγαπάει τόσο πολύ την ομάδα, αν εξαιρέσει δύο-τρεις ομάδες. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, εγώ το που έρχεται εδώ πέρα σαν αντίπαλος άλλου, νιώθει ότι την πίεση που λένε ο 12ος παίκτης είναι ο κόσμος που το νιώθει. Σίγουρα η προετοιμασία της ομάδας μέχρι στιγμής είναι πολύ καλή. Γίνεται πολύ καλή δουλειά από το προπονητικό team. Οι συνθήκες είναι πολύ καλές και εμείς δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να είμαστε έτοιμοι. Να προετοιμαστούμε στο δεύτερο καλύτερο. Προσωπικές μου φιλοδοξίες είναι να προσπαθήσω να δω το καλύτερο με αυτό, να βοηθήσω την ομάδα, να υλοποιήσω το στόχο της και να πορευτώ μαζί της. Κάθε μέρα πιστεύω ότι γινόμαστε και καλύτεροι, δινόμαστε καλύτερα, γνωρίζω ένα τον άλλον καλύτερα. Σίγουρα αν είχαμε περισσότερο χρόνο θα είχαμε δεχθεί ακόμα καλύτερα. Αλλά πιστεύω ότι με τη δουλειά που γίνεται και με την καθημερινότητα που είμαστε συνέχεια μαζί, πιστεύω ότι θα εμφανιστούμε έτοιμοι στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.